Αυτά λοιπόν είναι τα δύο πιο επικίνδυνα σημεία, έτσι όπως τα έχουμε καταγράψει εμείς στο ρεπορτάζ, στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Παρά το γεγονός ότι εκεί υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή και ένα τυχείο, η ευθεία του ΚΤΕΟ εξακολουθεί να είναι ένας δρόμος επικίνδυνος, γιατί εκεί οι οδηγοί αναπτύσσουν, κύριε Παπαδάκη, πολύ μεγάλες ταχύτητες. Μου έρχεται στο μυαλό πριν από 5 χρόνια μια ολόκληρη οικογένεια από τη Σιτία που είχε ξεκληριστεί σε αυτό το σημείο, ερχόμενη από το Λασίθι προς το Ηράκλειο. Πάμε λοιπόν στις στροφές της Ροδιάς. Επίσης ένα σημείο που χαρακτηρίζεται επικίνδυνο. Θα πάω όμως στον κόμβο της Αγίας Πελαγίας, που τα τελευταία χρόνια είναι ίσως ο πιο φωνικός κόμβος στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Και πραγματικά είναι τραγικές οι εικόνες που καταγράψαμε ως δημοσιογράφοι της Crete TV. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις όσον αφορά τις ρηγματώσεις και χαίρομαι που ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της Crete TV και της Μέρης Καριωτάκη κινητοποίησε τις αρχές και σήμερα εκεί έχουμε ένα έργο τάξιο, γιατί αυτή είναι η δουλειά του ρεπορτάζ, να αναδεικνύει ακόμα και αν στην αρχή κάποιοι προσπάθησαν να διαψεύσουν το ρεπορτάζ. Πάμε στην ευθεία του Φόδελε. Επίσης, σοβαρά τροχαία δυστυχήματα, πολύ νεκρές τραγωδίες. Εδώ μας έχετε μεταφέρει πολλές εικόνες με ζώα που βρίσκονται, κατσίκια, πρόβατα στη μέση του δρόμου και πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο τους οδηγούς. Μεγάλη ευθεία των Σισών. Σε αυτήν την ευθεία έχουν ξεκληριστεί ολόκληρες οικογένειες. Νομίζω ότι μία εικόνα από τα εικονοστάσια που υπάρχουν στην περιοχή αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι ακριβώς συμβαίνει. Η Σκαλέτα. Η Σκαλέτα ακόμα και σήμερα έχει δώσει το πιο αιματοβαμμένο τροχαίο, κυρία Λιονί. Ένα τροχαίο που πραγματικά είχε συγκλονίσει με τους Γάλλους τουρίστες και εκεί χάθηκε και ένας συνάδελφός σας, κύριε Παπαδάκη. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων, αλλά και στα σύνορα με το Ρέθυμνο, η ευθεία του Πετρέ. Στην ευθεία του Πετρέ, φτάνοντας μέχρι τις Βρύσες, έχουμε και τον Καβρό. Εκεί που κάθε καλοκαίρι βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, τουρίστες, να προσπαθούν να διασχίσουν κάθετα το δρόμο. Υπάρχουν υπόγειες διαβάσεις, δεν αρκεί γιατί η περιοχή αναπτύσσεται ραγδαία και ήδη έχουμε μηνύματα από τηλεθεατές από το συγκεκριμένο σημείο. Πάμε στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Η ευθεία στις Καλύβες αλλά και το Καλάμι. Στο Καλάμι έχασε τη ζωή του ο σύζυγος της κυρίας Πανάκη που είναι εδώ. Κόμβος της Σούδας. Εκεί υπάρχει ακριβώς το ίδιο θέμα που γίνεται με τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας. Η ίδια η πολιτεία αναγκάζει τους οδηγούς να κάνουν κάτι που δεν χαρακτηρίζεται αυτονόητο, όμως πολύ επικίνδυνο. Αυτό που συμβαίνει, που συνέβαινε μέχρι πριν από λίγες ημέρες στην Αγία Πελαγία. Να πρέπει, κύριε Παπαδάκη, να παρανομήσεις για να διασχίσεις το δρόμο είτε δεξιά είτε αριστερά. Και αυτό ήταν μια παγιωμένη κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, όπως και στον κόμβο της Σούδας. Πάμε στον κόμβο του Κολυμβαρίου. Επίσης, ένα επικίνδυνο σημείο και εκεί έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές και βεβαίως η ευθεία στην Κίσαμο. Αυτός είναι ο λεγόμενος σύγχρονος βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Εδώ θα πρέπει να αποκτήσουμε σαν φορείς και σαν κράτος μια καλύτερη σχέση με το χρόνο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένο το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ για το βόρειο οδικό άξονα στο τομεακό του πρόγραμμα το Υπουργείο Υποδομών. Για έργα τα οποία αφορούν στο βόρειο οδικό άξονα από τα Χανιά μέχρι το Ρέθυμνο κυρίως και κυρίως σε αυτά τα τμήματα που δείξατε τα πολυσύχναστα και τα πλέον ευεπίφορα σε τροχαία ατυχήματα. Βλέπουν τον κόμβο που κατασκευάζεται στους κουνάβους από πάνω, σκουνάβους. Έτσι στο καταλαγάρι. Μέχρι και τα πεζά, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν θέλει κατηγορία Α3 οδοποιία, θα μιλήσω σαν μηχανικός, θέλει κατηγορία, θέλει αυτοκινητόδρομο. Σαφώς υπάρχει μια καλή συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, της κτηνοτροφικής οδοποιίας. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου στο κομμάτι αυτό και του Ηρακλείου όποτε χρειάζεται για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, θεωρώ ότι όλοι πρέπει να ακούμε τις οδηγίες οι οποίες δίνονται, να κατεβαίνουμε στις χαμηλότερα υψόμετρα. Γονός, γι' αυτό και συζητάμε ότι θα πρέπει το οδικό δίκτυο στον νομό Λασιθίου να αποκτήσει σύγχρονη δομή και μορφή, γιατί διαφορετικά ο φόρος αίματος θα συνεχίσει να είναι πάρα πολύ ψηλός. Πράγματι, αυτό το πρώτο κομμάτι από το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, όχι μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, κυρίως μέχρι την Χερσόνησο, θα έλεγα, που είναι πάρα πολύ καλό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να
μπει στο πλάνο όπως πιστεύουμε και να αναμορφωθεί, ούτως ώστε να σταματήσει αυτός ο φόρος αίματος. Να μειωθεί η δουλειά μας στο μηδέν. Αυτό που θέλω να εμφυστήσω είναι, εκτός από την αυτοκριτική που θα κάνουμε όλοι οι ενήλικες από πλευράς οδηγικής ικανότητας και συμπεριφοράς, είναι να κοιτάξουμε κυρίως τους μελλοντικούς οδηγούς. Και αυτή δεν είναι άλλη από τα παιδιά μας, έτσι ώστε να τους δώσουμε, όπως είπε και ο κύριος Μημαράκης, τη σωστή βάση για το μέλλον. Άρα λοιπόν, όντως θα πρέπει να γίνει, πέρα από το άγχος των παιδιών, θα πρέπει να μπει το μάθημα της οδικής ασφάλειας στην ηλικία. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο να φτάσει να οδηγεί. Είναι γενικότερα πώς είσαι ως πεζός, ως αναβάτης σε μια μηχανή που κάθεσαι πίσω, ως επιβάτης σε ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι μόνο ο οδηγός.